Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον κύριο Βασίλη Κωνσταντίνου. Καλώς σας μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Πώς είστε, όλα καλά? Καλά, καλά, μια χαρά. Κύριε Κωνσταντίνου, γιατί μια χαρά. Γιατί έτσι τόσο μεγάλη διάθεση την πλευρά σας να ξαναπαίξει τον Ολυμπιακό? Είναι λόγω της κόντρας παραδοσιακής ή λόγω της φόρμας που σαφώς είστε σε καλύτερη κατάσταση τον Ολυμπιακό? Γιατί είμαστε καλύτεροι από τον Ολυμπιακό. Έχουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ποιοτικά παρουσιάζουμε ένα τελείως διαφορετικό, ναι, διαφορετική εικόνα από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 2-3 μήνες. Και γιατί θεωρούμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Φτάσαμε δηλαδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο στην εποχή που όλοι θέλαμε αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το, ας πούμε, το οξύμορο είναι αυτό, ότι και οι τρεις ομάδες θέλαν αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Τελικά ο κ. Μελισσανίδης παριστάθηκε ο τυχερός. Άρα κυρίως για λόγους φόρμας και κατάστασης και όχι του γοήτρου και των απαντήσεων που καθένας θέλει να δίνει στο γήπεδο. Σίγουρα μετά το αγωνιστικό πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το γόητρο, γιατί καταλαβαίνεις ότι δύσκολο στον Ολυμπιακό σε αυτή την κατάσταση είναι και το γόητρο αυτό το οποίο θα έχεις να προσθέσεις στην πρόκληση που θα κάνεις για το τελικό. Ναι, ναι. Κύριε Κωνσταντίνου, αυτή τη στιγμή... Είναι μια πρόκληση δηλαδή, ναι, είναι, ναι, μια πρόκληση δηλαδή αυτό το θέαμα το οποίο ο Ολυμπιακός παρουσιάζει σαν ομάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λέτε κι εσείς, και έτσι είναι, το νομίζω το δέχονται όλοι, ότι ο Ολυμπιακός είναι στην πιο δύσκολη φάση. Για τους άλλους τρεις τι θα λέγατε, αν το δούμε γενικά? Οι άλλοι τρεις είναι ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους. Όπως ο Παναθηναϊκός θέλει να κατακτήσει το κύπελο και θέλει να φτάσει πιο ψηλά στα play-off, έτσι είναι, ναι, ναι, και ο ΠΑΟΚ, έτσι είναι και η ΑΕΚ. Θεωρώ και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα εν συγκρίση με τις άλλες δύο ομάδες, mm-hmm, και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο. Ρόλο θα παίξει το ποιος το θέλει περισσότερο το αποτέλεσμα, την νίκη, και να είναι και λίγο τυχερός, γιατί στο ποδόσφαιρο χρειάζεται πάντα και λίγο τύχη για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, τις λίγες οι οποίες σε αυτά τα παιχνίδια παρουσιάζονται. Σωστά. Αυτός λοιπόν θα είναι και ο νικητής. Σας ρώτησαν και στην ΕΠΟ για το θέμα της έδρας. Δεν συμφωνείτε, ναι, ότι φέτος έχουμε διαπιστώσει πιο έντονα ότι οι φιλοξενούμενοι σαν ντέρμπι έχουν πρόβλημα? Εσείς βέβαια έχετε ακόμα να δώσετε κάποια ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Οι υπόλοιποι πάντως σχεδόν ούτε γκολ δεν βάζουν εκτός έδρας στα ντέρμπι. Έχουμε πολλούς άσους δηλαδή. Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι, να σας πω κάτι. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία παίζονται και στην έδρα μας και εκτός έδρας. Το θέμα είναι ότι σε ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος, mm-hmm, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να μην χάσεις στα εκτός έδρας παιχνίδια που παίζεις τελείως διαφορετικά. Σε αυτά τα παιχνίδια που είναι δύο παιχνίδια και από εκεί βγαίνει ο νικητής και υπάρχει και η παράταση, υπάρχουν και τα πέναλτι, ναι, γι' αυτό σας λέω χρειάζεται και λίγο τύχη, παίζεις τελείως διαφορετικά. Στα παιχνίδια του κυπέλου έχεις τελείως διαφορετική εικόνα σαν ομάδα, άμα παίζεις πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, άμα παιχνίδι παίζεις, γιατί μετράνε και τα γκολ δύο. Mm-hmm. Δεν μετράνε δηλαδή ένα γκολ. Άμα βάλεις εκτός έδρας ένα γκολ, μετράει δύο, οπότε στην έδρα σου παίζεις τελείως διαφορετικά. Έχουν ιδιαιτερότητες τα παιχνίδια του κυπέλου και γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, ότι προσπαθεί μια ομάδα να βάλει ένα γκολ και ας χάσει. Ας χάσει 2-1. Με ένα 0 περνάει. Ναι, ναι. Κατά την άποψή σας, αυτή τη στιγμή η ομάδα σας είναι στην καλύτερη της φάση για τη φετινή σεζόν? Στην καλύτερη της φάση ακόμη όχι, δεν είναι. Νομίζω ότι ο Μαναγκός έχει να παρουσιάσει και καλύτερη εικόνα, γιατί σταδιακά στα τελευταία... Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην κέρδισε τον Ηρακλή, αλλά σαν εικόνα ήταν πολύ πιο καλύτερος από τον Ηρακλή. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει ακόμη αρκετά μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Διαβάζαμε νωρίτερα το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Από 2 Απριλίου. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Από 2 Απριλίου και μετά. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι. Όχι, δεν είναι, από τώρα είναι. Δηλαδή. Από τώρα, δηλαδή από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, παίζει με την ΑΕΚ. Ναι, επειδή έχουμε διακοπή, ναι, ναι, ναι. Παίζει με το... Εντάξει, η διακοπή μην νομίζετε ότι κάνει κάτι ξεχωριστό. Δεν δημιουργεί δηλαδή
ούτε ξεκούραση, ας πούμε, για τους ποδοσφαιριστές, ούτε ξέρω εγώ τι. Απλώς ηρεμούν κατά κάποιο τρόπο. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και παίχτες, ποδοσφαιριστές, ας πούμε, από τους μεγάλους που πάνε και παίζουν να παίξουν, ας πούμε, με την εθνική ομάδα της χώρας τους. Όπως και στο Παναθηναϊκός έχει παίχτες στην εθνική Ελλάδα, όπως έχει τους Σουηδούς οι οποίοι πάνε, ας πούμε, Σουηδία για να παίξουν, ο Μπέρκ και ο Λούτ, ας πούμε. Δηλαδή δεν κάνει τη διαφορά η διακοπή των 15 ημερών. Κατά την άποψή σας, δεν προσφέρει τίποτα. Τι μπορεί να σημαίνει το ότι οι δύο ομάδες παίζουν 9 Απριλίου πρωτάθλημα και 12 Απριλίου κύπελο? Δεν έχει να προσφέρει, δεν δίνει κανένα πλεονέκτημα σε κανέναν. Όχι, ναι, τι σημαίνει. Είναι, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα κριθούν όλα, γιατί όλα έχουν ενδιαφέρον, και τα τρία παιχνιδιά ή τα δύο των play-offs, και ο κάθε ένας προπονητής θα διαχειριστεί διαφορετικά τα εκτός έδρας παιχνίδια από τα εντός έδρας παιχνίδια. Σίγουρα θα βάλουν κάτω τα σχέδιά τους, το πώς θα παίξει κάθε μία ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν έχει η ομάδα η οποία βέβαια θα κάνει μία νίκη πρώτη, ναι, θα έχει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα. Σωστά. Για το δεύτερο παιχνίδι. Σωστά, σωστά. Αυτή είναι και η απάντηση, βέβαια προφανώς δεν είναι δικό σας θέμα, στο ότι, η διαχείριση δηλαδή, στο ότι ο Μπέρκ, ναι, δεν θα παίξει στο μάτι της πρωταθλήματος. Δηλώθηκε να εκτίσει ποινή. Όχι, όχι. Εμείς αυτό δεν... Δηλαδή ο Μαρίνος Ζουνίδης μαζί με τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο αποφασίσανε με το δικό του σκεπτικό, γιατί ο Μπέρκ δεν θα παίξει στη Τούμπα. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Κάποιο στόχο θα είχανε, δεν ξέρανε την κλήρωση. Ναι, ναι, ναι. Η κλήρωση έγινε σήμερα. Έπρεπε να την είχαν δηλώσει από προχθές. Τη δηλώσαν την περασμένη εβδομάδα. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι τακτικό θέμα προφανώς. Ο Μπέρκ είναι ένας μεγάλος παίχτης. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει σε όλα τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα δεν πάει ένας παίχτης ο οποίος δεν παίζει μια ομάδα να αισθάνεται μειονεκτικά. Πώς αισθάνεστε, έχετε δει τη βαθμολογία μετά την αλλαγή της ΚΕΔ? Έχετε παρατηρήσει πώς έχει διαμορφωθεί? Άλλαξε η ΚΕΔ σε κάποια φάση αρχής Νοεμβρίου? Πιστεύετε ότι αυτή είναι μια εικόνα από το μέλλον? Μιλάμε, ας πούμε, για το... ότι ο Ολυμπιακός είναι πέμπτος. Ναι, αν ξεκινάει για το πρωτάθλημα τώρα, θα ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα, ας πούμε, της βαθμολογίας. Αν το πάρε δηλαδή πριν από, ξέρω εγώ τι, δύο αγωνιστικές, και ξεκινάει για το πρωτάθλημα πριν από δύο αγωνιστικές, ο Ανακός θα ήταν τέταρτος, θα ήταν πρώτος ο ΠΑΟΚ, θα ήταν δεύτερη ΑΕΚ, θα ήταν τρίτος, τέταρτος Ολυμπιακός και το καθεξής. Υπάρχει μία, ναι, υπάρχει μία εικόνα τελείως διαφορετική από τη μεριά της διαιτησίας, που τουλάχιστον προσπαθούν να μην κάνουν το λάθος. Το γίνονται σοβαρό για όλους λάθη, τέλος πάντων. Δεν γίνονται, ναι, γίνεται, αυτό θέλω να πω. Το σοβαρό λάθος. Γιατί πριν από 4 μήνες υπήρχε η καχυποψία ότι το λάθος ήταν ηθελημένο και δεν ήταν άθελο. Γιατί λάθη μπορείς να κάνεις, αλλά το θέμα είναι πώς θα τα κάνεις. Ναι, και σχεδιασμένο, γιατί ήταν όλα μονόπατα υπέρ μιας ομάδας. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, το λέτε εσείς. Όλοι είναι μόνοι μισθοί αγωγές, τόσοι άλλους θα πάνε στο δικαστήριο. Όλοι το βλέπουν. Τέτοια προβλήματα. Απλά το λέτε εσείς, εκπροσωπώντας το Παναθηναϊκό, αλλά ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει πολλά παράπονα. Δεν δέχεται ότι τα λάθη πλέον είναι εις βάρος όλων. Ναι, αλλά εις βάρος όλων. Δεν βλέπω, ας πούμε, να γίνονται εις βάρος όλων, πάση περιπτώσει, και είναι λάθη τα οποία δεν μπορείς να τα δικαιολογήσεις ότι είναι λάθη. Δηλαδή κάποια offside, ας πούμε, τον Λάιτσμαν, ας πούμε, που είναι αυτό. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να είναι και ανικανότητα. Μα τους ανίκανους βγάζετε τους. Απλά τόσοι που μαζεύτηκαν, μετά θα ψάχνουμε να νοικιάσουμε κανένα να παίξω και το Κωνσταντινού, και είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι μια λύση την οποία δεν την ευχόμαστε, βέβαια, γιατί υπάρχουν καλοί διαιτητές. Υπάρχουν καλοί Λάιτσμαν, υπάρχουν καθά. Αλλά στο κάτω-κάτω γραφής να πω και κάτι. Μπορεί να είναι και λάθος, ας πούμε, εκπαίδευση. Μπορεί ο εκπαιδευτής, ας πούμε, των διαιτητών και των Λάιτσμαν να μην κάνει. Αλλάξτε αυτό, ναι. Αλλάξτε αυτό, ναι. Κύριε Κωνσταντίνου, οι σχέσεις των δύο ΠΑΕ, μια και σήμερα θα κληρώθηκαν,
τώρα τον Μάρτιο του 2017 είναι το ίδιο καλές όπως πριν λίγους μήνες. Και σε επίπεδο προέδρων και σε επίπεδο στελεχών. Σαφώς, σαφώς. Είναι το ίδιο καλές. Δεν έχουμε δηλαδή, από όπως ξεκινήσαμε, έτσι συνεχίζουμε να έχουμε. Ξέραμε ότι ο κύριος Σαββίδης, ο κύριος Λαφούζου, είχαν συχνή επαφή. Έχουν την ίδια επαφή. Καλά, εντάξει, κάποια στιγμή ας πούμε το συχνή επαφή είναι των εισαγωγικών. Ότι έχουν επαφή και ότι ο καθένας άμα θέλει να πάρει τον άλλον τηλέφωνο τον παίρνει και μιλάνε. Από τις τρεις. Αυτό είναι σημαντικό. Συνεχίζει να ισχύει. Σαφώς. Μάλιστα. Σαφώς. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Άλλωστε να πω κάτι. Και οι τρεις θέλουν το 50-50. Άλλωστε το ότι και οι τρεις θέλουν έναν υποψήφιο και αυτός είναι ο κ. Γραμμένος, αυτό δίνει πολλά. Δεν έχει χαλάσει δηλαδή η ουσία. Ή μάλλον δεν αφισβητεί ο Παναθηναϊκός ας πούμε τον κ. Γραμμένο επειδή τον πρότεινε ο κ. Σαββίδης. Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Καταλάβατε. Βεβαίως. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.